Τον υποψήφιο του Αγγέλη για δεύτερη θητεία στο Ευρωκοινοβούλιο, τον κύριο Νεοκλή Σιλικιώτη, φιλοξενούμε σήμερα. Καλώ ορίσατε, κύριε Σιλικιώτη. Καλώ σα βρήκα. Λοιπόν, διαβάζοντα κάποιε παρεμβάσει τη Ευρωπαϊκή Ενωτική Αριστερά, τη πολιτική ομάδα στην οποία, στην οποία συμμετέχει το Αγγέλ, μου δίνεται εντύπωση ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση κάποτε δεν είναι ιδιαίτερα φιλόξενη για τη μεσαία τάξη, για την τάξη των εργαζομένων. Ναι, η αλήθεια είναι ότι είναι πολιτικέ που εφαρμόζονται τα τελευταία χρόνια. Οι τελευταίε δεκαετίε, για να είμαι ειλικρινή, εφαρμόζονται νεοφιλεύθερε πολιτικέ. πολιτικές που οδήγησαν σε τραγικά αποτελέσματα, θα έλεγα. Ξέρετε, σήμερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχουν 110 εκατομμύρια που είναι στο όριο τη φτώχεια. Υπάρχουν 16 εκατομμύρια άστεγοι, υπάρχουν 4 εκατομμύρια, 4 εκατομμύρια άστεγοι, 16 εκατομμύρια άνεργοι. και αυτό είναι φανέ. Δηλαδή, διευρύνονται συνεχώ οι ανισότητε, οι κοινωνικέ αλλά και οι περιφερειακέ μεταξύ κρατών, μεταξύ βορρά και νότου, αλλά και μέσα στι ίδιε τι χώρε. Όλα αυτά είναι αποτέλεσμα των πολιτικών που εφαρμόζονται. Βεβαίω, εφαρμόζονται σε βάση ενό πλαισίου. Και αυτό το πλαίσιο είναι οι συνθήκε, όπω το σύμφωνο σταθερότητα που κάθε άλλο παρά σταθερότητα φέρνει, το ευρωπαϊκό εξάμεινο, η συνθήκη τη Λισαβόνα. Και γι' αυτό ω αριστερά ο στόχο μα είναι να αλλάξουν αυτέ οι ηθίκε, να ανατραπούν αυτέ οι ηθίκε, να περάσουμε σε μια πολιτική που θα συμβάλλει περισσότερο στην κοινωνική συνοχή, που θα προτάξει την κοινωνική πολιτική, που θα προτάξει την κοινωνική ανάπτυξη και θα προσπαθήσει να αυλύνει όλε αυτέ τι ανισότητε. Εδώ και είναι και η πρόταση τη Ευρωπαϊκή Ενωτική Αριστερά και γι' αυτό και οι παρεμβάσει που κάνουμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε όλα τα θέματα έχουν ω βασικό άξονα αυτή την πολιτική. Mm -hmm. Μια πολιτική λοιπόν η οποία δεν στέκεται απέναντι από την Ευρώπη. παλεύεται ουσιαστικά εντό τη Ευρώπη για καλύτερε συνθήκε για του εργαζόμενους. Ναι, πρώτα απ' όλα οι, οι, πολιτικές πολιτικέ τη αλληλεγγύη και τη δικαιοσύνη και ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένα χώρο που προάγει την ειρήνη και την αλληλεγγύη είναι βασικέ αξίε διακηρυκτικέ. <laughs> Εμεί ακριβώ ε, θέλουμε η Ευρωπαϊκή Ένωση να παίξει αυτόν τον ρόλο. Και επειδή κάποια φορά μα λένε για τη δική μα κριτική, εγώ θα χρησιμοποιήσω τα ίδια τα λόγια του Ιούνκερ, του Προέδρου τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Όταν ήρθε στο Ευρωκοινοβούλιο, το, κάθε χρόνο, μάλλον στο Ευρωκοινοβούλιο, ε, μιλάει για την κατάσταση στην Ένωση. Ε, το 2016, όταν ήρθε στο Ευρωκοινοβούλιο, ξεκίνησε τον Μιλίνα του λέγοντα ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση χάνει τον κοινωνικό τη χαρακτήρα. Ότι δεν πρέπει να γίνει άγρια δύση του κοινωνικού τάμπι ότι οι σημερινέ γενιέ θα ζουν χειρότερα από του πατεράδε του. Αυτά είναι τα ίδια τα λόγια του Γιούνκερ. Άρα και ήδη οι ελίτ, αυτοί που η κυρία αρχή κύκλη τη Ευρωπαϊκή Ένωση, αντιλαμβάνονται το που πάει η Ευρώπη. Εξάλλου είναι γι' αυτό που τα τελευταία χρόνια εξαγγέλνουν τον κοινωνικό πυλώνα. Αλλά μέχρι σήμερα, πέρα από διακήρυξει, δεν είδαμε πρακτικά αποτελέσματα. Και έρχομαι και στο Κοινοβούλιο. Το Κοινοβούλιο τα τελευταία χρόνια έχει εγκρίνει σημαντικέ εκθέσει ιδία πρωτοβουλία, έτσι λέγονται, η οποία στέλνει το μήνυμα και στην Ευρωπαϊκή Συμβούλιο. Όπω ήταν η, 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 έκθεση για την κοινωνική πυλώνα, η έκθεση για το κοινωνικό ντάμπινγκ που και ο εισηγητή, η δική μου έκθεση που κατάθεσα εκ, μέρου του Κοινοβουλίου και εγκρίθηκε με μεγάλη πλειοψηφία για την επισφάλεια στην εργασία και τι εργασιακέ συνθήκε. Μάλιστα, σε αυτή την έκθεση επαναφέραμε τον όρο τη αξιοπρεπή εργασία. Δεν φτάνει να δημιουργούνται θέσει εργασία. Πρέπει να είναι αξιοπρεπεί. Γιατί? Γιατί σήμερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε ένα νέο φαινόμενο, το φαινόμενο των εργαζόμενων φτωχών. Φαινόμενο που το έχουμε και στην Κύπρο. Όταν εργάζεσαι με μισθού 500-600 ευρώ, όταν εργάζεται με άτυπε μορφέ απασχόληση, μερική απασχόληση, συμβόλαια μηδενικών ωρών. Η Κύπρο, να πω επίση, έχει το μεγαλύτερο ποσοστό στην Ευρωπαϊκή Ένωση ανθρώπων που εργάζονται σε μερική αναπασχόληση παρά τη θέλησή του. Είναι το 67%. Δηλαδή θέλουν να εργάζονται με πλήρη ωράριο, αλλά δεν υπάρχουν θέσει εργασία. Άρα αυτέ όλες οι εκθέσει δημιούργησαν ένα πλαίσιο για το πώ βλέπουμε εμεί ω κοινοβούλιο την κοινωνική πολιτική. Είναι η ώρα η Ευρωπαϊκή Ένωση, τα άλλα θεσμικά όργανα, να ανταποκριθούν σε αυτέ τι τοποθετήσει του Κοινοβουλίου και να, να εγκρίνουν και να εφαρμόσουν μέτρα και πολιτικέ που έχουν να κάνουν με την κοινωνική Ευρώπη. Ξέρετε, επειδή εμεί ω Κύπρο είχαμε βάλει ένα στόχο προενταξιακά, που ήταν ο μέγιστο για την ένταξη μα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ήταν το Κυπριακό. Θεωρούσαμε τότε ότι. Ε, η ένταξή μα στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα βοηθούσε προ την κατεύθυνση της επίλυση του Κυπριακού, θα ασκούσε και πιέσεις προ την α, Τουρκία, έτσι, ώστε να έχει μια πιο επικοδομητική στάση απέναντι στην, α, στο ζήτημα της λύση του Κυπριακού. Έχουν περάσει πάρα πολλά χρόνια. Και εν τέλει, η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να διαδραματίσει αυτόν τον ρόλο, διαδραματίζει κάποιο ρόλο, ή μπορεί στο μέλλον να έχει μια, έναν πιο ουσιαστικό ρόλο προ αυτή την κατεύθυνση. Ήδη θα πω διαδραματίζει και θα αναφερθώ σε δύο-τρία ζητήματα. Πρώτα-πρώτα, λειτουργήσε η πορεία ένταξη ω καταλήτη για λύση του Κυπριακού. Ανεξάρτητα το ποια ήταν τα αποτελέσματα των δημοψηφισμάτων, φτάσαμε όμω σε ένα πλαίσιο, σε ένα δημοψήφισμα. Δεν θα μπω τώρα στο λόγιο του περιεχόμενου. Εκείνο που λειτουργήσε ήταν η πορεία ένταξη. Τώρα, στην πορεία, επίση η Ευρωπαϊκή Ένωση με το πλαίσιο που διαθέτει ενώ το ότι υπάρχει αυτό το κλίμα της συνένεσης, το τρόπο που αποφασίζονται, το πλαίσιο που καθορίζει να υπάρχει μεγαλύτερη συνοχή και στα κράτη-μέλη, παρόλο που υπάρχουν αποσχεστικές ενέργειες και στα ίδια τα κράτη-μέλη, εν τούτης, αυτό το πλαίσιο μπορεί να βοηθήσει, συμβάλλει επικοδομητικά και βοηθητικά στη διαδικασία εξέβρεσης λύση. Είναι αυτό που λέμε καμιά φρόντα συζητούμε αρμοδιότητες και εξουσίες των Ομόσπον Πολιτιών μετά τη λύση. Όταν τα 80% των αποφάσεων και των νομοθεσιών που εγκρίνονται στη Βουλή παίρνονται στην Ευρώπη, καταλαβαίνετε ότι ε, πρέπει να τα βλέπουμε όλα και τι εξουσίε που θα έχουν στην Κύπρο στο μέλλον, μετά την επανένωση, μέσα στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών. Επίση να πω είναι αυτό που είπε ο κύριος και ο κύριο Γιούνκερ και ο κύριο Τσίμερμαν, όταν συμμετείχαν ο πρώτο στη διάσκεψη τη και ο δεύτερο στη διάσκεψη του Κράτου Μοντάνα, ότι μετά τη λύση θα συμβάλλει αποφασιστικά. Στη χρηματοδότησή τη λύση. Ναι. Και αυτή είναι μια σημαντική βοήθεια. Τώρα, να πω ότι η λύση του Κυπριακού θα είναι και ένα θετικό πρόσημο για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ιδιαίτερα σε μια περιοχή που είναι ταραγμένη. Η Κύπρο μπορεί πρώτα να, 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 να είναι ένα πρότυπο το ότι μπορούν να συμβιώσουν σε ένα κράτο με διαφορετική εθνικότητα και θρησκείε αρμονικά. Και το δεύτερο, ότι η Κύπρο ω κράτο μέλο τη Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να λειτουργήσει ω γέφυρα. Ειρήνη και συνεργασία με τι χώρε τη περιοχή. Και μέσα από το δεδομένο ότι έχουμε όλα αυτά και τα κοιτάσματα στην ΑΟΣ, τα ενεργειακά, αλλά και στι ε, ε, γειτονικέ χώρε, η Κύπρο μπορεί να είναι ένα σημαντικό περιφερειακό κόμβο για στήριξη και ενίσχυση τη ενεργειακή ασφάλεια τη Ευρώπη. Αλλά μέσα σε αυτό το πλέγμα μπορεί η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση να βοηθήσει. Να μην αναμένουμε όμω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα επιβάλλει στην Τουρκία υπάρχουν μεγάλα συμφέροντα. Και το βλέπουμε όταν συζητούμε την έκθεση πρώτη Τουρκία. Κάποιοι όπω το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα μιλούν για απαγοποίηση τη ένταξη, αλλά την ίδια ώρα ψηφίζουν για αναβάθμιση τη Ευρωπαϊκή Ένωση, χωρί η Τουρκία να υλοποιήσει τι κυπρογενεί τη υποχρεώσει. γιατί υπάρχουν μεγάλα συμφέροντα λόγω του ότι στην Τουρκία δραστηριοποιούνται χιλιάδε γερμανικέ και άλλε ευρωπαϊκέ εταιρείε, η, η αναβάθμιση τη Τουρκική είναι το καλύτερο δώρο για τον Ερτογά σε μια περίοδο που υπάρχει η οικονομική κρίση. Άρα η, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα στηρίξει τη διαδικασία που γίνεται κάτω από την Αιγύπτου των ΟΗΕ. Και όπω είπα και προηγουμένω, δίνει απαντήσει σε κάποια πράγματα. Από εκεί πέρα είναι στο χέρι μα κατά πόσο θα προχωρήσει η πορεία επίλυση του Κυπριακού και το πώ εμεί ανταλαμβανόμαστε την κρισιμότητα των στιγμών και το ότι δεν υπάρχουν πολλά περιθώρια. Με το τι γίνεται επί του εδάφου και αναφέρομαι το που οδηγούνται τα κατεχόμενα με την εσωμάτωση στην Τουρκία, με την εξαφάνιση τη τουρκικοπραγική κοινότητα. Άρα, εμεί απαιτούμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση να λειτουργήσει κυρίω πολιτικά πιο αποφασιστικά. Mm -hmm. Δεν μπορεί η Τουρκία να παρεμβαίνει, στην, να κάνει παράνομε ενέργειε, πειρατικέ ενέργειε εντό τη ΑΟΣ, όπω έγινε με το πολεμικό πλοίο τη Τουρκία που σταμάτησε το τρεπάνε τη και να τηρεί συγκινηχθείω και επειδή μιλούν κάποιοι για την άμυνα, αυτά είναι αυταπάτε τη πλούσια Το κυριότερο μπορεί να πάρει πολιτικά μέτρα η Ευρωπαϊκή Ένωση να σταματήσει αυτέ τι πειρατικέ ενέργειε και να στηρίξει την κυριαρχία ενό κράτου μέλου όπω είναι η Κυπριακή Δημοκρατία. Ναι. Προηγουμένω, κύριε Σιλουκιώτη, μα αναλύσατε το ρόλο που διαδραματίζει η αριστερά στο Ευρωκοινοβούλιο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε σχέση και με την μεσαία και εργατική τάξη. Ωστόσο, η αριστερά συρρυκνώνεται έτσι, στην Ευρώπη. Όχι, το αντίθετο. Το αντίθετο. Ναι, να πω ότι η αριστερά πρώτα-πρώτα, επειδή μίλησαμε για το Κυπριακό, είναι η ομάδα και 52 ευρωβουλευτέ τη Ευρωπαϊκή Αριστερά, πάντα ψηφίζουν με θέσει Κύπρου. Γιατί βασικά, η βασική αρχή τη ομάδα είναι η αλληλεγγύη. Είναι η μόνη ομάδα που κατάγγειλε και τι πειρατικέ ενέργειε τη Τουρκία στην ΑΟΣ τη Κύπρου. Από εκεί πέρα, α, βλέπουμε η αριστερά, όπου λειτουργά διεκδικητικά, ριζοσπαστικά, ενισχύεται. Και μάλιστα εκεί που είναι ενισχυμένη η αριστερά, δεν εμφανίζεται την ακροδεξιά. Παραδείγμα τη Πορτογαλία. Η αριστερά στι προηγούμενε ευρωεκλογέ από 35 ευρωβουλευτέ πήγαμε στου 52. Αναμένουμε τώρα ότι θα υπάρξει αύξηση mm -hmm. αυτών των ευρωβουλευτών και μπορεί να παίξει ένα σημαντικό ρόλο. Θα υπάρξουν επίση ευρωβουλευτέ από κράτη-μέλη που δεν είχαμε μέχρι σήμερα. Για παράδειγμα, αναμένουμε να έχουμε ευρωβουλευτή από το Βέλγιο, τη Σλοβενία που δεν είχαμε μέχρι σήμερα και αναμένουμε να είναι ενισχυμένοι στη Γαλλία σε σχέση με τι προηγούμενε εκλογέ, στην Πορτογαλία σε κάποιες βόρειε χώρε, βόρειες χώρες, όπως είναι η Σουηδία. Άρα αυτό που αναμένουμε είναι πιο δυνατή και αυτό είναι αναγκαίο. Γιατί η παρουσία και η δύναμη της αριστεράς σπρώχνει και άλλες δύναμεις, κυρίως στους σοσιαλδημοκράτες φιλεύθερους, να πηγαίνουν σε πιο προοδευτικέ θέσει. Και το είδαμε στην πράξη στο Κοινοβούλιο αυτό το πράγμα. Ειδικότερα αναφέρομαι στη Σοσιαλδημοκρατία, η οποία λόγω τη ταύτιση τη, και τις συνεργασίες που έχει και σε επίπεδο Ευρωπαϊκή Ένωση και σε επίπεδο κρατών μελών, σε πολλέ χώρε συρρυκνώνεται, πηγαίνει σε μονοψήφια ναι. ποσοστά. Άρα, αυτό την αναγκάζει να στραφεί αριστερά. Και επίση θεωρώ ότι η αριστερά είναι η μόνη που μπορεί να μπει ανάχωμα ε, στην άλλο των ακροδεξιών δυνάμεων. Το ΑΚΕΡ θα διατηρήσει την αντιπροεδρία στην Ευρωπαϊκή η Ενωτική η Αριστερά. Κανένα δεν ξέρει, αλλά να πω ότι το ΑΚΕΡ χαίρει μεγάλε και κύρου. Θεωρώ ότι εκτιμάται από όλα τα κόμματα και γιατί ο ρόλο που παίζουμε εκεί, γιατί η ομάδα τη Αριστερά είναι μια συνομοσπονδιακή ομάδα. Συμμετέχουν μέσα κομμουνιστικά, εργατικά, αριστερά κινήματα. Μάλιστα και τα κόμματα τη Ευημερία του Ζώου συμμετέχουν στην ομάδα τη Αριστερά. Έχει ένα εύρο. Γι' αυτό είναι συνομοσπονδιακή ομάδα. Το ΑΚΕΛ παίζει ένα συνεχτικό ρόλο. Creek εκεί. Αναγνωρίζεται αυτό ο ρόλο τη. Αναγνωρίζεται, γι' αυτό έχουμε και τη θέση τη Αντιπροεδρία. Και αναγνωρίζεται και ο, ο ρόλος ρόλο που δραματίζουμε, Διότι πέραν από την Αντιπροεδρία, ε, είχα την, 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 τιμή και την ευκαιρία να είμαι συντονιστή τη ομάδα στα Επιτροπή Βιομηχανία Έρευνα και Ενέργεια. Και είναι η εκτίμηση από όλου ότι γίνεται πολύ καλά η δουλειά εκεί εκ μέρου τη ομάδα τη Ευρωπαϊκή Ένωση Αριστερά. Άρα θεωρώ ότι. Ε, και η αύξηση των ποσοστών του Αγκέλ θα μας δώσει ακόμα μεγαλύτερο Κύρο στην ομάδα και θεωρώ ότι ανεξάρτητα θα έχουμε τη θέση του αντιπρόεδρου, θα συνεχίσουμε να παίζουμε έναν πρωταγωνιστικό ρόλο στην ομάδα τη ΕΕ. Σα ευχαριστώ πολύ.